Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Επιτέλους έχουμε λίγο content. Το Fortnite Epic δεν μας έδωσε τίποτα τις τελευταίες μέρες. Έτσι κι αλλιώς ο Grindr, FIFA και όλα αυτά. Αλλά σήμερα έχουμε πολύ δυνατές αλλαγές, έναν τεράστιο hotfix update και μια ανακοίνωση για έναν πολύ δυνατό collab. Άρα μην πάτε πουθενά, κάτσετε εδώ στο βίντεο, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφούλα αν είστε καινούργοι. Βλέπουμε και το item shop της ημέρας μαζί, έτσι τα γρήγορα, πολλά bundles σήμερα. Και εννοείται, αν πάρετε οτιδήποτε από το τεράστιο μας item shop, μην ξεχνάτε να έχετε πάντα κωδικό MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop, γιατί στηρίζετε άπειρα. Σας ευχαριστώ ήδη όσους τον έχετε και μπαίνετε σε όλα τα giveaways που κάνουμε κάθε Σάββατο πρωί, κλήρωση για δωρεάν V-Bucks. Βάλτε κωδικό, αφήστε pick name στα comments και είστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε τι έγινε με το χθεσινό hotfix update που ήταν πάρα πολύ μεγάλο, σε σημείο να είναι ίσως και καλύτερο από πολλά updates με downtime. Έχουμε τα patch notes από το χθεσινό hotfix update του 22.10 και μας λέει εδώ go to town with the explosive Gugan and more. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι του update είναι τον Gugan και όντως αυτόν ισχύει, γιατί είναι το ολοκένουργιο μας όπλων. Το συγκεκριμένο είναι έναν explosive weapon και σε αυτήν τη season η αλήθεια λέγεται δεν είχαμε πάρα πολλά explosives, ούτε RPG, ούτε grenade launcher ή C4, μόνο τις κλασικές grenades. Και αυτόν αλλάζει γιατί έρχεται το πολύ δυνατόν και σπασμένο Gugan. Και το συγκεκριμένο όπλο άρεσε αρκετά στο community, γιατί είναι πρώτον πολύ χρήσιμο, κάνει πάρα πολύ damage στους αντιπάλους, μπορεί να τους κάνετε κυριολεκτικά one shot αν τους καλύψετε με αρκετή γλίτσα και δεν μπορούν να ξεφύγουν κιόλας. Άμα κολλήσει πάνω σου η γλίτσα, τέλειωσε, θα κάνει έκρηξη και μπορεί να σε σκοτώσει. Καταστρέφει και πολύ γρήγορα κτίρια. Αλλά ο άλλος λόγος που αρέσει στο community και στους content creators είναι επειδή είναι τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα όπλα που είχαμε μέχρι στιγμής στο Fortnite. Και φαντάζομαι άτομα που ίσως παίζετε Splatoon να σας φανεί έτσι γνώριμο το όπλο, γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ τα όπλα από αυτόν τον game. Επίσης το συγκεκριμένο μπορείτε να το βρείτε από όλα τα floor loot, chest και supply drops και αυτήν τη βδομάδα μέχρι το update 22.20 θα είναι πιο πολλές οι πιθανότητες να το βρείτε. Άρα είναι μια εβδομάδα δοκιμής, ας το πούμε. Και κάτι τελευταίο για το συγκεκριμένο όπλο είναι ότι δεν έχει άμμο. Δηλαδή το βρίσκεται με 200 γκουγλίτσα μέσα και άμα το σπαταλήσετε τέλειωσε. Πρέπει να βρείτε καινούριο από το πάτωμα. Μετά έχουμε ακόμη έναν ολοκαινούριο item που είναι το Throwable Launchpad. Και αυτό το item πιστεύω θα αλλάξει το Zero Build τουλάχιστον σε αυτήν τη season, γιατί είναι ένα launchpad το οποίο το ρίχνεις και μπαίνει στο πάτωμα μόνο του, δεν χρειάζεται να το χτίσετε σαν trap. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρώτον μπορεί να μπει στο zero build όπως προανέφερα πριν, αλλά ταυτόχρονα χτίζει κιόλας έτσι ένα μικρό τετράγωνο που υπερυψώνει το launchpad, το οποίο είναι και σαν cover, άρα 2-1 ειδικά για το zero build. Και αυτόν μπορείτε να το βρείτε παντού, ground, chest και supply drops. Επίσης κάτι τελευταίο, είχαμε και την επιστροφή του Shield Bubble σε όλα τα modes με το hotfix χθες, το οποίο και αυτό είναι ένα item που χρησιμοποιείται κυρίως στο Zero Build, γιατί πάλι σου προσφέρει, ας το πούμε, άμυνα, αυτήν την ασπίδα και μπορείτε να το βρείτε πάλι στο πάτωμα σε chest και supply drops. Πολύ σημαντικές προσθήκες κυρίως για το Zero Build με το χθεσινό hotfix. Και ό,τι αφορά το competitive, έχουμε και το throwable launchpad και το shield bubble στο competitive και στα τουρνουά, αλλά το καινούριο Gugan δεν έχει μπει στα τουρνουά και στο arena και πιστεύω καλύτερα, γιατί είναι όπλο που χρειάζεται κάποιες τροποποιήσεις, ένα nerf, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δυνατόν. Επίσης για όσους δεν το πρόσεξαν, έκαναν disable και από το competitive το να μπορείς να γίνεις μπάλα από χρώμιο, τον blob.
το οποίο έδινε πάρα πολύ mobility σαν το Sun Tunneling. Φεύγει αυτόν από το competitive και υποψιάζουμε είναι πρώτον γιατί ήταν OP, δεν μπορούσε να τις επιτύχει ο άλλος και μπορούσες να ξεφύγεις από μάχες αλλά και να ευνηδιάσεις άτομα, και δεύτερον ίσως για τους servers, για τα FPS, να μην άντεχε ο server late game με τόσα blobs, δεν ξέρω, πάντως έχει φύγει. Και μετά, μάγκες μου, έχουμε και κάτι σημαντικό, το πρώτο μας leak για το φετινό Winterfest, το χειμωνιάτικο event, και είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπετε εδώ. Είναι κυρίως για το creative η συγκεκριμένη φωτογραφία, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον, βλέπουμε παγωμένα βουνά πίσω, τους χαρακτήρες να χρησιμοποιούν τα καινούργια melee weapons, τα σπαθιά και το σφυρί, και πιστεύω ότι θα έχουμε έτσι ένα δυνατό Winterfest event, αφού ήδη Epic Games ξεκινά από τώρα να το προετοιμάζει, παρόλο που στο ραντάρ μας τώρα είναι το Halloween, το οποίο θα ξεκινήσει το Fortnite Mers στις 18 του Οκτώβρη, που είναι η επόμενη Τρίτη που θα έχουμε και το μεγάλο μας update. Μετά έχουμε κάποια collapse που πρέπει να συζητήσουμε, και το πρώτο είναι με τη LEGO. Από ό,τι φαίνεται, μέσα στον Απρίλιο του 2023 θα έχουμε μια συνεργασία της LEGO με το Fortnite. Θα βγει και LEGO set του Fortnite που θα είναι $250 λέει, και θα έχει και Jones, mini figure, δεν ξέρω ακριβώς τι θα είναι και είναι τόσο ακριβόν. Και φαντάζομαι ίσως να έχουμε και LEGO πράγματα στο Fortnite. Επίσης, έναν άλλο collab είναι ότι θα ξανασυνεργαστεί η Epic Games με τον Dr. Who. Και αυτήν τη φορά λέει θα έχουμε πιο πολλά πράγματα παρά απλά λίγα challenges στο creative. Θα έχουμε ίσως και skins. Άρα οι fans αυτής της σειράς φαντάζομαι είστε hyped για αυτά τα νέα. Και το τρίτο collab που πρέπει να συζητήσουμε είναι και το πιο σημαντικό, και είναι με τον Black Adam. Και βλέπετε εδώ το teaser trailer που μας έβαλε η Epic Games χθες. Το έκανε retweet και ο Dwayne Johnson, ο The Rock, που είναι ο ηθοποιός του Black Adam. Και θα έχουμε full skin reveal και όλες τις πληροφορίες, ίσως και για κάποιον τουρνουά που μπορούμε να κερδίσουμε το skin, σήμερα το μεσημέρι. Άρα ετοιμαστείτε, μπορεί να έχουμε και δεύτερο βίντεο με όλες τις λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο skin. Και εννοείται είναι σκινάρα, και ότι είναι και ο Rock βάζει έτσι έξτρα πόντους. Και εννοείται θα το αγοράσω, φαντάζομαι θα κυκλοφορήσει και στην 21 του Οκτώβρη, περίπου εκεί, γιατί βγαίνει και η ταινία αυτές τις μέρες. Άρα μάγκες, έτσι ένα πολύ δυνατό collab θα έλεγα. Και μετά έχουμε και ότι το update 22.20 μπήκε στα staging servers και είναι έτοιμο για την επόμενη Τρίτη. Και είπαμε είναι το update που θα φέρει το Fortnite Mers, άρα θα έχουμε πολύ content το πιο πιθανόν την άλλη εβδομάδα. Και αυτό, μάγκες μου, ήταν και το βιντεάκι. Καλύψαμε όλα τα νέα από το hotfix και γενικά τα νέα της ημέρας. Όπως είπαμε, θα έχουμε παραπάνω πληροφορίες για τον Black Adam collab, θα σε ενημερώσω για όλον το info. Και επιτέλους είχαμε content, να βγάλουμε και λίγα βίντεο, λίγες πληροφορίες, να ενημερωθείτε κι εσείς. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μία γραφούλα αν είστε καινούργοι, πάμε δυνατά. Και πάντα να έχετε στο shop support the creator MT1993 κάτω παύλα index, γιατί στηρίζετε άπειρα, μπαίνετε και σε όλα τα giveaways για τα δωρεάν V-Bucks, άρα δεν χάνετε τίποτα, δεν σας κοστίζει κάτι, είναι δωρεάν. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε πάντα καλά και το νου σας, ίσως να έχουμε δεύτερο βιντεάκι για τον Black Adam collab σήμερα κιόλας.